Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί υπεύθυνη την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου αναφορικά με την αλόγιστη παροχή έκτακτης ρευστότητας έλα προς τη Λαϊκή Τράπεζα. Στις γραπτές απαντήσεις που αποστάθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Ευρωβουλής και τις οποίες εξασφάλισε ο Αντένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθιστά σαφές ότι η ευθύνη για το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας έλα ανήκει στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η πρόνοια του έλα είναι μια αρμοδιότητα των εθνικών κεντρικών τραπεζών και δεν αποτελεί αποστολή του ευρωσυστήματος. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραδέχεται ότι είχε τη δυνατότητα υποβολής ένστασης μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου για να αποφευθούν τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις της παροχής έκτακτης ρευστότητας. Στις δικές του απαντήσεις, ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούντ Ντάισελμπλουμ, αναφέρει ότι το Κυπριακό Μνημόνιο βρίσκεται σε οχθή τροχιά και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων υλοποιούνται με επιτυχία στην Κύπρο, ενώ η αναδιάρθρωση και η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στις δικές τους απαντήσεις, τώρα, Δημήτρη, το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα χαρακτηρίζουν αντίστοιχα επικοδομητική και ικανοποιητική τη συνεργασία με την Τρόικα, παρά τη διάσταση απόψεων που καταγράφεται σε αρκετά ζητήματα. Η Κυπριακή κυβέρνηση επαναλαμβάνει επίσης ότι εξαναγκάστηκε να αποδεχθεί το κούρεμα καταθέσεων.